Γιος Μάρτιν, εκείνος ο ελεύθερος άντρας που ήμουν. Αυτό ακριβώς ήθελα να ακούσω. Σοβαρολογώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι θα κάνεις με τα παιδιά? Φαίνεται να τα αγαπάς πάρα πολύ. Ναι, θα μου λείψουν πάρα πολύ, όμως θα με καταλάβουν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα καταλάβουν γιατί πήρα αυτή την απόφαση. Φυσικά, ναι, σίγουρα. Συγκινήθηκα όταν είδα πόσο νοιάζονται για σένα, πόσο σε λατρεύουν. Τι ώρα είναι? Όπου να είναι, φεύγουν για το Buenos Aires, ε! Τι, δεν θα πας να τα χαιρετήσεις? Με ξέρεις πολύ καλά, νομίζω. Μισώ τους χαιρετισμούς, αν και τους... Έχω ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη. Οι εκπλήξεις ήταν δύο. Πρώτα η Βίκο γύρισε και τα βρήκε με τη μία. Και μετά ο Αντράντε μας ετοίμασε μια γιορτή. Και μας έκανε να καταλάβουμε ότι παρά τις όποιες διαφορές μας, η μεγάλη φιλία που μας συνδέει έρχεται πρώτη. Μερικές φορές οι μεγάλες στιγμές στη ζωή μας βρίσκονται σε μικρότερα πράγματα. Οι ντόπιοι αυτής της περιοχής πιστεύουν στη μαγεία της φωτιάς. Έκαναν τις ευχές τους στη φωτιά, ξέροντας ότι η φωτιά θα τους αποζημίωνε. Προσεύχομαι για τη φιλία. Έναν από τους μεγαλύτερους θησαυρούς που μπορούμε να έχουμε. Προσεύχομαι και για σας, τους έφηβους. Γιατί εσείς και μόνο ξέρετε τι εννοώ. Οκτάβη. Για την πίστη που είναι απαραίτητη στην αγάπη και τη φιλία. Για την ευκαιρία να διορθώσεις τα λάθη σου και να συγχωρείς. Για την αυταπάρνηση. Για την αποδοχή. Για αυτά που δεν λέγονται, αλλά τα αισθανόμαστε. Για το μέλλον. Για τις στιγμές που μοιραζόμαστε. Για τις αλλαγές. Για τα αισθήματα που δεν γνωρίζουν σύνορα και χώρες. Για τις στιγμές που μοιραζόμαστε. Για την αγάπη. Για τους αληθινούς φίλους. Ακόμα και αν είναι λίγοι. Για τις δύσκολες στιγμές και για τους φίλους που είναι πάντα δίπλα σου. Για την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Για τα νέα μονοπάτια. Cuando estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo.
Porque sé que te puedo estimular.